Arnos Online Education, η δική σας εκπαιδευτική οικογένεια Arnos.gr και μαζί, βήμα-βήμα, απλά και κατανοητά, φτάνουμε στην επιτυχία. Βρισκόμαστε στην παράγραφο 1-4, επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξώσεων. Ουσιαστικά, παιδιά, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε ένα πρόβλημα με τη βοήθεια εξώσεων. Σημαντικό, παιδιά, για αυτού του είδους τα προβλήματα είναι τι? Είναι ο μαθηματικός εγγραμματισμός. Τι σημαίνει μαθηματικός εγγραμματισμός? Με δύο λόγια. Να πάρω τα λόγια του προβλήματος και να τα μεταμορφώσω σε μαθηματικά. Να τα μεταμορφώσω σε μαθηματικά, δηλαδή να τα μεταμορφώσω σε μια εξίσωση, την οποία εξίσωση μετά, λύνοντάς τη με τον τρόπο που περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο, να υπολογίσουμε τον άγνωστο του προβλήματος, το ερώτημα. Το θέμα λοιπόν, παιδιά, σε αυτού του είδους τις ασκήσεις, τα προβλήματα, είναι με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε εμείς να πάρουμε τα προβληματάκια, να πάρουμε τα λόγια και να τα μεταμορφώσουμε σε εξίσωση, σε μαθηματικά. Για να απολαύσουμε ενδεικτικά τον τρόπο σκέψης μέσα από την εφαρμογή 1, προκειμένου να καταλάβουμε την οτροπία, τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή η μεταμόρφωση. Να βρείτε, λέει, ποιος είναι αυτός ο αριθμός που το διπλάσιο του, εάν το ελαττώσουμε κατά 8, δίνει τον αριθμό αυξημένο κατά 9. Το πρώτο βήμα, παιδιά, σε αυτά τα προβλήματα είναι να διαβάσουμε πολύ καλά το πρόβλημα για να καταλάβουμε τι μας δίνει και τι μας ζητάει. Και επειδή μου αρέσει, παιδιά, γενικά να παίζω για να καταλαβαίνω, ας πάρω ένα νουμεράκι για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Έστω ότι αυτό το νουμεράκι είναι ο αριθμός 5. Παράδειγμα, για να παίξουμε. Εάν ο αριθμός είναι ο 5, τότε το διπλάσιο του δεν θα είναι 2 φορές το 5, δηλαδή δεν θα είναι το 10. Αυτό λοιπόν το διπλάσιο, αν το ελαττώσουμε κατά 8, δηλαδή αν αυτό το διπλάσιο που βρήκαμε, το δεκαράκι, τι το κάνουμε? Το ελαττώσουμε, λέει, κατά 8. Ελαττώσουμε τι σημαίνει? Αν από τα 10 βγάλω το 8, πόσο μου κάνει? 2. 2, έτσι. Ωραία. Τι μας λέει εδώ? Τότε, λέει, πρέπει να προκύψει από αυτή την ελάττωση, πρέπει να προκύψει ο αριθμός που είχαμε αυξημένος κατά 9. Μα εδώ, παιδιά, αυτό δεν συνέβη, γιατί αν τον αριθμό που είχαμε, το πενταράκι μας, λέει, το πενταράκι μας, το αυξήσουμε κατά 9, 5 και 9 μας κάνει 14. Αυτό πρέπει, λέει, να μας δώσει. Να μας δώσει τον αριθμό αυξημένο κατά 9. Να μας δώσει το 14. Εμείς όμως δεν πήραμε το 14. Εμείς τι πήραμε? Μας προέκυψε το 2. Άρα προφανώς ο αριθμός που αναζητούμε δεν είναι ο αριθμός 5. Ένα μικρό παράδειγμα, παιδιά, για να καταλάβουμε τι μας λέει το πρόβλημα. Και επειδή το πρώτο βήμα είναι το βασικό, να διαβάσουμε και να καταλάβουμε, η δοκιμή, το παιχνίδι, το τεστ για να καταλάβουμε, παιδιά, την οτροπία του προβλήματος είναι το α και το μέγα. Λοιπόν, παιδιά, πώς διαχειριζόμαστε, λοιπόν, τέτοιου είδους προβλήματα? Αφού κάναμε τη μικρή μας δοκιμή και είδαμε ότι ο αριθμός μας δεν είναι τελικά ο αριθμός 5, φυσικά εμείς, παιδιά, δεν μπορούμε να δοκιμάζουμε έναν τους αριθμούς για να δούμε ποιος είναι αυτός ο μαγικός αριθμός που ικανοποιεί όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να τους δοκιμάσουμε όλους. Δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Είναι άπειροι αριθμοί. Γι' αυτό, λοιπόν, παιδιά, τι μας λέει η μεθοδολογία να κάνουμε? Αφού διαβάσουμε καλά το πρόβλημα και καταλάβουμε τι μας δίνει και τι μας ζητάει, δεύτερο βήμα τι λέει? Να χρησιμοποιήσουμε, λέει, ένα γραμματάκι, συνήθως το γράμμα Χ, για να εκφράσουμε με τη βοήθεια του Χ ποιος είναι ο άγνωστος του προβλήματος. Ο άγνωστος αριθμός, δηλαδή, που πρέπει να προσδιορίσουμε. Αφού συμβολήσουμε με το γράμμα Χ αυτόν τον άγνωστο, στη συνέχεια εκφράζουμε όλα τα υπόλοιπα μεγέθη του προβλήματος, δηλαδή εκφράζουμε όλες τις πληροφορίες της άσκησης, τις εκφράζουμε με τη βοήθεια αυτού του Χ. Χωρίς να το καταλάβετε, παιδιά, να δείτε ότι θα έχετε προκύψει πολύ εύκολα στην εξίσωση του προβλήματος, την οποία, λύνοντάς την με το καλό, θα έχουμε υπολογίσει το ζητούμενο του προβλήματος.
Και μία μικρή επαλήθευση στο τέλος για να δούμε αν η λύση που βρήκαμε για τον άγνωστο Χ, αν πράγματι ικανοποιεί τις συνθήκες του προβλήματος. Αυτά, αγαπητά μας παιδιά, είναι τα βήματα που ακολουθούμε για να λύσουμε ένα πρόβλημα με τη βοήθεια της εξίσωσης. Πώς εφαρμόζουμε αυτή τη μεθοδολογία? Θα τη γνωρίσουμε στο επόμενό μας μάθημα μέσα από τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη, με υγεία να έχετε όλα τα παιδιά και να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.